Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, ζωντανά, στην εκπομπή Tête-à-Tête. Η Νικολέτα Σφαγιανάκη έφυγε, όμως έχουμε έναν ακόμη εκλεκτό προσκεκλημένο για απόψε. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή Tête-à-Tête φιλοξενεί, είναι μαζί μας, ο Σπύρος ο Δανέλης. Κύριε Δανέλη, καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ το κανάλι και εσάς για τη φιλοξενία. Κύριε Δανέλη, διάβαζα πριν από λίγο το βιογραφικό σας. Έχετε υπάρξει ιδρυτικός τέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου. Έχετε διατελέσει δήμαρχος στο λιμένα Χερσονήσου. Έχετε διατελέσει ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και ήσασταν μέχρι πρότινος και βουλευτής με το Ποτάμι. Τώρα κατεβαίνετε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε αναμφισβήτητα πλούσιο πολιτικό βιογραφικό. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε απόψε το βράδυ, θέλω να σας ρωτήσω γιατί κατεβαίνετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί είμαι από εκείνους που πρωτοείπαν πριν από 1,5 χρόνο ότι θα πρέπει να συνεννοηθεί, να συγκλίνει για να συμπορευθεί ο προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο που επιχειρούνταν όλο αυτό το διάστημα και σε κάποιες χώρες με πολύ καλά αποτελέσματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είχα πει λοιπόν δημόσια ότι τα δύο κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και το Ποτάμι, θα έπρεπε να φροντίσουν να συνεννοηθούν με το ΣΥΡΙΖΑ σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια καμπή που άλλαζαν πάρα πολλά. Αναφέρομαι στο Μακεδονικό, τότε ξύπνησε έτσι από το ψυγείο το Μακεδονικό, γιατί φάνηκε ότι συνέτρεχαν πια προϋποθέσεις να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία, όπως και κατέληξε με τη συμφωνία των Πρεσπών, προκειμένου να φύγει ένα άγος που κουβαλούσαμε στην πλάτη μας επί 30 χρόνια. Τότε, σε εκείνη την καμπή, που φάνηκε ότι ερχόταν το τέλος της συμπόρευσης δύο ατέριαστων κυβερνητικών εταίρων, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, έλεγα δημόσια και στο κόμμα μου ότι είναι ευκαιρία για να φανούμε και χρήσιμοι να προτείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα που θα έχει ορίζοντα περίπου 2 χρόνων. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι το τέλος, μέχρι τον Οκτώβρη, που θα μπορούσαν να προκηρυχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές, τον Οκτώβριο του 2019 δηλαδή. Είχαμε λοιπόν έτσι ένα χρόνο χρήσιμο, όπου θα μπορούσαμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτικό προγραμματικό πλαίσιο, να ασκήσουμε μια κυβερνητική πολιτική. Αυτά που κατά την άποψή μου οριοθετούν, τα κόμματα που οριοθετούν τον προοδευτικό χώρο. Βεβαίως δεν εισακούστηκα, άκουσα και διάφορα. Εγώ συνέχισα να υποστηρίζω αυτή την αναγκαιότητα ως μονόδρομο. Μαζί μου συνεννοήθηκαν και άλλες φωνές στην πορεία του χρόνου και εν τέλει με τις περιπέτειες οι οποίες ακολούθησαν το ποτάμι σε σχέση με το συνέδριό του τον Νοέμβριο, όπου αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία και οι δικές μου απόψεις ήταν μειοψηφικές. Η συμπόρευση, η στρατηγική συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που δεν με αφορούσε, γιατί σε όλη μου την δημόσια πορεία εγώ στην ανενωτική αριστερά ανήκα. Οπότε μετά τη διαγραφή μου, η συνεργασία μου ήταν δεδομένη με τον χώρο αυτό, γιατί και σήμερα εξακολουθώ να θεωρώ, γιατί ούτε οι ευρωεκλογές, ούτε οι εθνικές εκλογές είναι το τέλος αυτού του εγχειρήματος, σε ίσα είναι η απαρχή. Αυτό το εγχείρημα, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η συνάντηση, η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, βλέπετε, είναι σε αποδρομή. Και υπάρχει μια περίοδος μετεξέλιξης ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, ξαναλέω. Το πολιτικό σκηνικό της χώρας μετά τις εθνικές εκλογές δεν θα είναι αυτό που αφήνουμε πίσω μας με τις εθνικές. Όλα τα κόμματα, ακολουθώντας τον νόμο της εξέλιξης, αφού βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο, στην μετά τα μνημόνια περίοδο, όλα τα κόμματα διαφοροποιούνται, είναι σε μια μετάβαση, σε μια διαφορετική πραγματικότητα και αυτό θα το δούμε και στη Νέα Δημοκρατία, όπου θεωρώ ότι εκεί οι εσωτερικές αντιφάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Βεβαίως η προσδοκία της εξουσίας είναι αυτή που κρατά ενωμένες όλες τις διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις, την ομπρέλα την κομματική. Καταλήγοντας, θεωρώ ότι την επαύριο των εκλογών ανοίγει μια άλλη φάση για το σύνολο των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, όπως και των πολιτών. Γιατί, ξέρετε, κάθε εγχείρημα έχει να κάνει με την κοινωνία, με τις εξελίξεις στην κοινωνία. Για τα κόμματα δεν είναι παρά οι εκφράσεις, οι πολιτικές εκφράσεις της κοινωνίας. Κοινωνικές εξαμενές. Ακριβώς. Και ξέρετε, ο ρόλος του κόμματος ποιος είναι? Είναι η διαμεσολάβηση μιας κοινωνικής ομάδας
κοινωνικών αναφορών δηλαδή, με την πολιτική. Αυτό είναι. Και όλα υπόκεινται στον νόμο της εξέλιξης. Επειδή τίποτα δεν μένει σταθερό, νέες δυναμικές αναπτύσσονται αφού ζούμε διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες. Ένα κόμμα που δεν εξελίσσεται, όπως ο νόμος της φύσης απορρίπτει κάθε οργανισμό που δεν εξελίσσεται, έτσι και ένα κόμμα που δεν εξελίσσεται βρίσκεται εκτός πολιτικής ζωής του τόπου. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω γιατί διαλύθηκε το ποτάμι. Ναι. Εγώ, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ο λόγος ήταν κυρίως, ξέρετε, αυτό το γενικό λογοκαιοριστολογικό, το μεταρρυθμίσεις, ότι είμαστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Δεν υπάρχει, πιστεύω, υγιής πολιτικό σχηματισμό που να μην πιστεύει σε επενδύσεις. Είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται ΚΙΝΑΛ. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι. Πού χάθηκε λοιπόν η μετάφραση, κύριε Δανέλη? Δεν ακούσει. Κοιτάξτε. Πρώτο προχωρήσουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποτάμι, μπράβο. Το ποτάμι ήταν ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε σε μια κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα όπου υπήρχαν δύο πολύ μεγάλες αντιθέσεις στην κοινωνία. Ήταν το μένουμε Ευρώπη, φεύγουμε από την Ευρώπη, ήταν το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Ουσιαστικά ήταν ταυτόσημα τα ερωτήματα και το δίλημα το μεγάλο. Τότε λοιπόν βρήκε χώρο το ποτάμι, ιδρύθηκε ένα δυναμικό κόμμα που φάνηκε ότι είχε μια ιδιαίτερη δυναμική στην κοινωνία, μάζεψε γύρω του εξαιρετικές προσωπικότητες, ανθρώπους που ήταν ευρωπαϊστές, γνήσια ευρωπαϊστές και ανήκαν από την μεταρρυθμιστική κέντρο-δεξιά μέχρι και την μεταρρυθμιστική κέντρο-αριστερά. Ήταν ένα κόμμα ευρείας πολιτικής γκάμας. Συνυπήρξαν αυτοί, αυτές οι προσωπικότητες, αυτές οι κοινωνικές αναφορές μπόρεσαν να γεφυρωθούν, όσο τα διλήμματα αυτά ήταν υπαρκτά. Όταν ξεπεράστηκαν από τη ζωή, τώρα βλέπετε ότι η ριζοσπαστική αριστερά, το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, που πλέον αναφέρεται σταθερά στην Ευρώπη, δεν τίθεται πλέον ερώτημα αν μένουμε στην Ευρώπη ή αν φεύγουμε από την Ευρώπη. Το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς που ήταν αντιευρωπαϊστικό έφυγε μετά το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που φέρνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζουν, γιατί αυτό ήταν το πατριωτικό καθήκον όλων των Ελλήνων εκείνη την συγκυρία και στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολύ καλά έκαναν. Εκεί διαφοροποιείται πια το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς που αρνείται την Ευρώπη από εκείνο που ακολουθεί πια μια δύσκολη επιλογή, αλλά εθνικά υπεύθυνη, ότι παραμένουμε στην Ευρώπη και παλεύουμε ό,τι πρέπει να παλέψουμε, διαπραγματευόμενοι σκληρά μέσα στην Ευρώπη, γιατί αλλήμονον φεύγαμε από την Ευρώπη. Εκεί το ποτάμι δεν εξελίσσεται. Διότι, ξαναλέω, αυτή η αντίθεση στην οποία βασικά στηρίχθηκε το ποτάμι στην πρώτη του περίοδο δεν υπήρχε πια. Ήταν ένα δίλημα της ιστορίας, έτσι, ένα δίλημα του παρελθόντος. Εκεί δεν εξελίχθηκε, δεν διευκρίνησε την πολιτική του φυσιογνωμία, θεωρούσε ότι μπορεί να συνεχίσει να κινείται μεταξύ κέντρο-δεξιάς και κέντρο-αριστεράς, δεν μπόρεσε να αποκαθάρει μια φυσιογνωμία πολιτική και να έχει ένα συγκροτημένο, καθαρά πολιτικό λόγο και γι' αυτό το λόγο ξεπεράστηκε την πραγματικότητα και δεν μπόρεσαν αυτές οι εσωτερικές αντιθέσεις και αντιφάσεις να ξεπεραστούν. Από ένα σημείο και ύστερα αναφέρεται ξεκάθαρα στην Νέα Δημοκρατία και στη στρατηγική της συμπόρευσης μαζί της. Εκφράζεται αυτό με τον περίτρανο τρόπο στο συνέδριο του Νοεμβρίου και εκεί νομίζω τελειώνει η πορεία ενός κόμματος το οποίο ήταν χρήσιμο στο πολιτικό σκηνικό. Να θυμίσω ότι νομοθετήματα εξαιρετικά κρίσιμα πέρασαν με την ψήφο του ποταμιού. Ήταν ένα τολμηρό κόμμα. Πίστεψε στον γνήσιο ευρωπαϊκό μεταρρυθμισμό, πίστεψε επίσης και στον πολιτικό φιλελευθερισμό, τον οποίο υποστήριξε σε δύσκολα θέματα. Να θυμίσω ότι όλα τα νομοσχέδια, τα δικαιωματικά, τα νομοσχέδια που είχαν κάνουν με τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, όπου δεν υποστηρίχθηκαν από τα άλλα κόμματα, προφανώς όχι από τους ατέριαστους εταίρους, τους ΑΝΕΛ δηλαδή, αλλά δεν υποστηρίχθηκαν πάρα πολλά από αυτά τα δικαιωματικά, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, με το φόβο του πολιτικού κόστους. Το ποτάμι ήταν εκεί. Όπως επίσης πρέπει να εξάρω τη στάση του ποταμιού στο θέμα των Πρεσπών, που ήταν ένα μείζον εθνικό θέμα στο οποίο στάθηκε το Παλικαρίσια. Αργότερα. Βέβαια. Κύριε Δανέλη, τώρα είστε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ένας πολιτικός ρεαλιστής. Με την έννοια ότι λέτε την αλήθεια. Εγώ τώρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, στις 26 του Μάη που είχαμε τις ευρωεκλογές, πέραν των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών εκλογών που είχαμε,
Σε προεκλογές ο λαός, ο ελληνικός λαός ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Μια διαφορά είναι 9,35% εάν του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σημαντική διαφορά. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τώρα κύριε Δανέλη, ανατρέπεται το εκλογικό αποτέλεσμα της 26 Μαΐου. Ναι. Δηλαδή θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό την Κυριακή. Κοιτάξτε, στην πολιτική γίνονται όλα. Γιατί ανατρέπεται? Και ανατρέπεται αν υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Ανατρέπεται εάν πείσουμε. Το διάστημα είναι λίγο. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, όμως είναι ρεαλιστικό με την έννοια του ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων, των Ελλήνων πολιτών, δεν μπήκαν στην κάλπη. Το σημαντικότερο από αυτό το ποσοστό, το μεγαλύτερο από αυτό το ποσοστό, είναι κατ' επιλογή δεν πήγαν. Είναι κάποιοι που δεν πήγαν κατ' επιλογή στην κάλπη. Και είναι, ξέρετε, κυρίως πολίτες με απαιτήσεις και με πολιτική συγκρότηση. Δεν έκαναν την επιλογή να πάνε απέναντι, να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Όμως αρνήθηκαν να πάνε στην κάλπη γιατί? Γιατί για διάφορους λόγους δεν έχουν πιστεί από το εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουν επιφυλάξεις, έχουν αντιθέσεις σε επιμέρους ζητήματα, έχουν καχυποψία ή έχουν και προσωπικές πικρίες. Γιατί περίμεναν άλλα από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα εξελίχθηκαν, αλλά δεν πήγαν αλλού. Εάν πιστούν αυτοί οι προοδευτικοί πολίτες ότι το μείζον σήμερα δεν είναι οι επιμέρους διαφορές που ο καθένας είναι θεμητό και σεβαστό να έχει με αυτό το εγχείρημα και με το χώρο, αλλά το μείζον είναι να μην έχουμε μια επιστροφή σε μια Νέα Δημοκρατία που δεν φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά ενός κέντρο-δεξιού συντηρητικού κόμματος, αλλά ενός σκληρά δεξιού κόμματος, έτσι όπως εμφανίζεται οι απόψεις, οι υπερδεξιές να έχουν το πάνω χέρι, είτε σε θέματα οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, είτε σε θέματα εθνολαϊκισμού, όπως είναι εκεί η στάση με το Μακεδονικό, που είναι ένα τεράστιο θέμα, βλέπετε, και τα θέματα που βλέπουν, μάλλον τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως, τι δημιουργούν μια εικόνα έτσι, αντιφάσεων και υποκρισίας της σημερινής Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το πώς έβλεπε την επίλυση ενός εθνικού θέματος μόλις λίγα χρόνια πριν. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Για όλους αυτούς τους λόγους, εάν οι πολίτες που διαφώνησαν και δεν πήγαν στην κάλπη την περασμένη φορά πάνε σήμερα, προφανώς ανατρέπεται. Και γι' αυτό το λόγο και η δική μας προσπάθεια, το δικό μας, το βασικό μότο είναι ο καθένας από εμάς να πείσει άλλον ένα ψηφοφόρο αυτή τη φορά να πάει στις κάλπες και να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ας πάρουμε τώρα το σενάριο. Με αυτή την έννοια είναι ρεαλιστικό ένα τέτοιο φαινόμενο άνθρωπης. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά είναι ρεαλιστικό. Ας πάρουμε το σενάριο τώρα ότι αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία δεύτερο. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Και αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα με την έννοια ότι με ποιον περιμένετε συνεργασία? Με εκείνα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά. Η δική μας πρόταση, αλλά και το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι ένα εγχείρημα ανοίγματος στην κοινωνία. Ανοίγματος στον κοινωνικό χώρο, ανοίγματος και στις πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν πολιτικά τις προοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις. Και ξέρετε, στην κουλτούρα της αριστεράς και στις πίσω της σελίδες, το άνοιγμα στην κοινωνία, η δημιουργία μεγάλων συμμαχιών και συμπορεύσεων, ήταν οι στιγμές της δόξας, οι στιγμές που η αριστερά και γενικότερα ο προοδευτικός χώρος μετρούσε επιτυχίες. Οι στιγμές που η αριστερά, κλείνοντας τον εαυτό της, το καβούκι της, αμυντικά με το σύνδρομο του Σκατζόχυρου, ήταν οι εποχές που μετρούσε τη μία ήττα μετά την άλλη. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα ούτε τελειώνει εδώ, και βεβαίως έχει πορεία μεγάλη, ούτε απλό είναι και εύκολο βεβαίως, αλλά είναι και το μόνο ελπιδοφόρο. Κοιτάξτε, κύριε Δανέλη, για να είμαι λίγο πιο πρακτικός, με τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται να συνεργαστείτε. Ναι. Είναι διαφορετικός κόσμος. Διότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετική ταυτότητα, διαφορετικές επιλογές, βλέπετε από τα κοινωνικά μέχρι τα οικονομικά που και έχουμε μείζονες διαφορές. Και το έχει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως. Το κίνημα αλλαγής χθες, βλέποντας την διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου 8 δημοσιογράφοι μίλησαν και του απίφθηναν κάποιες ερωτήσεις, εγώ προσωπικά δεν είδα τον Πρωθυπουργό να θέλει συνεργασία με το κίνημα αλλαγής. Καθώς είπε εμέσως πριν σαφώς ότι η κυρία Γεννηματά είναι μια επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να δώσει ψήφο ανοχής. Αυτό... Πώς γίνεται η παραδοσιακή ψηφοφόρη του Ανδρέα Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν αυτό το σχηματισμό, να ψηφίσουν αυτό το κοινάλ. Ναι. Και ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τους παραδοσιακούς, να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, επομένως, αποκλείουμε συνεργασία με το κίνημα. Όχι, δεν αποκλείεται από εμάς. Ίσα-ίσα που εμείς διαπιστώνουμε ένα βέρτιγκο τακτικισμού από την ηγεσία του κοινάλ.
Διότι βλέποντας να συρρυκνώνεται το δικό της το ακροατήριο και βλέποντας ότι αρέσει δεν αρέσει στην ηγεσία του Κινάλ, ο βασικός βραχίωνας, ο μεγάλος βραχίωνας του κεντροαριστερού χώρου, του ευρύτερου προοδευτικού χώρου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρέσει δεν αρέσει, έτσι είναι. Αυτό λέει η επιλογή της κοινωνίας, η επιλογή των προοδευτικών πολιτών χρόνια τώρα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείουμε εμείς, ίσα ίσα που θεωρούμε ότι αύριο τουλάχιστον η κοινωνική χώρη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με ό,τι αυτό εκφράζεται μέσα σε αυτήν το μεγάλο άνοιγμα, με τον κοινωνικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως έχουν κοινή συμπόρευση και θα συναντηθούμε. Εγώ νομίζω ότι νομοτελειακά πηγαίνουμε προς τα εκεί, γιατί ξαναλέω, μέσα στην αναδιαμόρφωση και την ανασυγκρότηση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, ο προοδευτικός πόλος, ο προοδευτικός χώρος θα βρει κοινό βηματισμό, θα βρει κοινά στοιχεία. Δεν είναι ανάγκη και δεν νομίζω ότι θα είναι υγιές να απορροφηθούν όλοι οι επιμέρους χώροι από έναν γιγαντιαίο, ο οποίος θα επιβάλλει μάλιστα τις δικές του επιλογές και απόψεις, αλλά νομίζω ότι μία ενιαία ομπρέλα είναι εκείνη που θα εκφράζει τον προοδευτικό χώρο. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την ενιαία ομπρέλα η ριζοσπαστική αριστερά, όπως εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει την μεγαλύτερη ισχύ, είναι, όπως είπα και λίγο πριν, ο βασικός βραχίωνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι η κοινωνική βάση του Κινάλ είναι εκείνη που θα σπρώξει και την ηγεσία σε μια τέτοια επιλογή. Συμφωνία των Πρεσπών. Αναφέρατε στην πρώτη σας απάντηση. Είναι μια συμφωνία την οποία χαρακτήρισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας που βρισκόταν εδώ στο Ηράκλειο ως μια εξαιρετική συμφωνία. Ιστορική. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία λέει πως είναι μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά προσβάλλει το εθνικό συμφέρον. Ναι. Ο ελληνικός λαός, σύμφωνα με πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διαφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι συμβαίνει? Εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Εσείς βέβαια τάχθηκατε υπέρ, έτσι. Είμαι από τους λίγους, έτσι, από τα λίγα πρόσωπα του πολιτικού μας σκηνικού που έχω μια ενεργό στάση και ξεκάθαρη στάση από την έναρξη του προβλήματος το 1992, το μακρινό εκείνο 92. Είχα ταχθεί δημόσια με την υπογραφή μου στην ομάδα εκείνη, μειοψηφική ομάδα των πολιτικών που λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών με σεβασμό στον πατριωτισμό και σεβασμό στην ιστορία και βεβαίως θεωρούσαμε εμείς και αποδείχθηκε από την ζωή ότι τότε χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα. Ποια ήταν η ευκαιρία εκείνη? Μετά την κατάρρευση του τείχους του 1989 και τη συνακόλουθη κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων των Βαλκανικών χωρών, τότε η Ελλάδα, η μόνη χώρα των Βαλκανίων, μέλος της ΕΟΚ των 12 τότε και του ΝΑΤΟ, ήταν η χώρα που είχε αμοιβαία εμπιστοσύνη από τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης και της ΕΟΚ τότε και τις χώρες των Βαλκανίων και τις κοινωνίες των Βαλκανίων, όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει το μοναδικό ρόλο του αναδόχου για τη μετάβαση των κρατών αυτών και των κοινωνιών στο σύστημα το δημοκρατικό, το κοινοβουλευτικό και στην ελεύθερη αγορά. Τότε η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι το κέντρο, η Θεσσαλονίκη να είναι η πρωτεύουσα αυτής της προσπάθειας, συνάντησης και κοινής όδευσης, όχι μονάχα των κρατικών οργανισμών και των κρατικών εκφράσεων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, των επιμελητηρίων, της εκπαίδευσης, της έρευνας, των πανεπιστημίων, όλων των εκφράσεων των κοινωνιών. Αυτό, καταλαβαίνετε, θα έδινε ένα άλλο ρόλο στην Ελλάδα, θα ήταν αδιαφιλονίκητα, θα ήταν το κέντρο των Βαλκανίων και ένας βασικός παράγοντας ισχύος και επιρροής της ΕΟΚ και του κόσμου ολόκληρου. Δεν θα περνούσαμε την κρίση που περάσαμε, πιθανώς, την χρεοκοπία, γιατί θα παίζαμε ένα διαφορετικό ρόλο παγκοσμίως. Ανταυτού, επειδή κάποιοι έκτισαν τις δικές τους πολιτικές καριέρες ή τις οικονομικές τους ή τις δημοσιογραφικές τους καριέρες πάνω σε αυτήν την αντίθεση, βρεθήκαμε να είμαστε ο κακός των Βαλκανίων. Ουσιαστικά, ενώ είμαστε η μόνη χώρα η οποία δεν επιβουλευόμαστε την γειτονική μικρή χώρα, γιατί και η Σερβία και η Αλβανία και η Βουλγαρία την επιβουλεύονταν, είμαστε η μόνη στην οποία ακούμπησαν από την πρώτη στιγμή, γιατί εμείς δεν είχαμε
τίποτα να διεκδικήσουμε επί εκείνη. Φανήκαμε ο εχθρός, φανήκαμε εκείνος ο οποίος ουσιαστικά δημιουργεί προβλήματα στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Αγνοήσαμε ότι η Τουρκία αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία εξαιρετικά με τη διείσδυση σε όλους τους τομείς. Και φτάσαμε σήμερα, 30 χρόνια μετά, όταν αλλάζει πια η εκεί πραγματικότητα, γιατί έτσι λύθηκε το ζήτημα, έτσι πήγαμε στη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί κατέρευσε η εθνικιστική κυβέρνηση του Γκρούεφσκι, κατέρευσε υπό το βάρος σκανδάλων και άνοιξε ο δρόμος για μια συμφωνία και έτσι υποχώρησε από τον εθνικισμό της η γειτονική χώρα, τον αδιάλαχτο εθνικισμό, και αφήθηκαν τα περιθώρια να πάμε σε μια συμφωνία η οποία όχι μόνο δεν θίγει τα εθνικά συμφέροντα και αντιθέτως μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία οι προηγούμενες εθνικές γραμμές της Ελλάδας δεν προέβλεπαν. Και οι επιστολές Καραμανλή και οι επιστολές Μολυβιάτη που ήταν ο σύμβουλος του Κώστα Καραμανλή στα χρόνια της διακυβέρνησής του, όπου υπουργός εξωτερικών ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Και θυμίζω ότι η τότε εθνική γραμμή ήταν η γραμμή του Βουκουρεστίου, που έλεγε σύνθετη ονομασία για όλες τις κρίσεις. Λίγο πριν, αυτό ήταν το 2008. Όμως οι επιστολές, οι οποίες είδαμε χθες και σήμερα στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι η κυβέρνηση Καραμανλή συζητούσε από το 2005, συζητούσε αποδεχόμενη την διπλή ονομασία, εσωτερική ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, μονάχα για τη χρήση στον ΟΗΕ την ονομασία την σύνθετη, και βεβαίως οι υπόλοιπες χώρες που την είχαν ήδη αναγνωρίσει ως Μακεδονία θα διατηρούσαν το δικαίωμα. Εμείς ευχή τότε εκφράζαμε να την αποδεχτούν με τη σύνθετη ονομασία της. Τα λέω αυτά για να δείξω ότι υπάρχει μια υποκρισία και μια υποχώρηση από την εθνική γραμμή, από την κυβέρνηση Καραμανλή, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και όχι από εμάς, από τον προοδευτικό χώρο. Άρα, επομένως, λέτε ουσιαστικά. Το συμφέρον όλο, να σας πω δύο πράγματα, δεν θα αναφερθώ σε τίποτα άλλο. Είναι δέσμια κάποιων δεξιών αντιλήψεων. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία θεώρησε, αξιοποιώντας λάθος επικοινωνιακούς χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποίησε λοιπόν αυτούς τους λάθος επικοινωνιακούς χειρισμούς και θεώρησε ότι μπορεί να επενδύσει και να έχει μικροκομματικά αλλά πρόσκαιρα εκλογικά ωφέλη, πράγμα που έγινε όντως, αλλά σε βάρος του εθνικού συμφέροντος και βεβαίως του πατριωτικού καθήκοντος. Γιατί, κοιτάξτε, δύο πράγματα θα πω ως άμεσα κέρδη, άμεσα ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Πρώτο, ότι όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα της αμφισβήτησης της ελληνικότητας της ιστορίας αρχαίας Μακεδονίας, που ήταν το κέντρο του αλυτρωτισμού, των αλυτρωτικών κέντρων της γειτονικής χώρας, έκλεισε μίας διαπαντός με την αποδοχή στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, όπως προβλέπεται από την Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η αρχαία Μακεδονία, κάθε αναφορά στην ιστορία του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου, της Βεργίνας, όλου του έπους της αρχαίας Μακεδονίας, ανοίγει αποκλειστικά στην ελληνική ιστορία. Δεν έχει να κάνει με τίποτα με τη δική τους πορεία μέσα στον χρόνο. Και το δεύτερο, το οποίο νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί πολύ απλά να απαντήσει, αν είναι εθνικά επωφελές, αν σημαίνει και υποστηρίζει τον πατριωτισμό των Ελλήνων ή αν είναι προδοτικό και μειοδοτικό, είναι ότι τρεις μέρες πριν τις ευρωεκλογές, εφαρμόζοντας πρόβλεψη της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα ελληνικά F-16 είναι εκείνα που έχουν την ευθύνη επιθεώρησης και προάσπισης του εναερίου. Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει από, σας λέω, τρεις μέρες πριν τις ευρωεκλογές, και προσέξτε, τα ελληνικά F-16 πήραν τη θέση των τουρκικών F-16 που μέχρι εκείνη τη στιγμή έκαναν αυτό το έργο, από το 1992. Κανείς μας δεν το έλεγε, κανείς δεν το έβλεπε, θεωρούσαμε με το κεφάλι σαν τη στουρθοκάμιλο μέσα στην άμμο, ότι επειδή εμείς τους λέγαμε Σκόπια, όλος ο κόσμος θεωρούσε ότι η Μακεδονία είναι στην Ελλάδα και εκείνη ήταν τα Σκόπια και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι μόνο αυτή η εικόνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που παίρνουν τη θέση των τουρκικών αρκεί για να απαντήσουμε αν είναι εθνικά υποφελής και πατριωτική αυτή η συμφωνία ή αν είναι προδοτική και μειοδοτική. Κύριε Δανέλη, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλείου να πάει στις εθνικές κάλπες την Κυριακή και να ψηφίσει Σπύρο Δανέλη? Ναι.
Καταρχάς να πάει στις κάλπες και να ψηφίσει. Σχόλιο, και να ψηφίσει πολύ σύντομα. Να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να διασφαλιστούν όσα κατακτήθηκαν με κόπο, με θυσίες, μετά από μια μεγάλη περιπέτεια, στην οποία ήρθε ο ελληνικός λαός και η χώρα εξαιτίας εκείνων που διαχειρίστηκαν την εξουσία και μας πήγαν στη χρεοκοπία, γιατί αυτό το ξεχνάμε. Γιατί όλα τα λάθη, οι καθυστερήσεις, οι αιμονές, οι ανεπάρκειες που έδειξε αυτή η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια, και είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να παριθμίσει κανένας μας, όλα αυτά δεν συνιστούν την κολυβήθρα του Σιλοάμ που θα ξεπλύνει τις ευθύνες εκείνων που μας πήγαν στη χρεοκοπία. Που έφερε η χρεοκοπία τα μνημόνια και την κρίση όπως τη γνωρίσαμε και όπως τη βιώσαμε. Άρα, πρώτο, πρέπει να διασφαλιστούν τα επιτεύγματα που μεγάλο κόπο και θυσίες επιτεύχθηκαν σε αυτήν την περίοδο, τη δύσκολη, στον κοινωνικό, στον οικονομικό, σε όλους τους τομείς, και βεβαίως και να εξελιχθούν και να μπούμε σε μια κανονικότητα, ουσιαστικά υποστηρίζοντας ένα δίκαιο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα παράξει εθνικό πλούτο, θα φέρει στέρεες θέσεις εργασίας και θα διασφαλίσει όλα αυτά που έγιναν στην ρύθμιση του εργασιακού τοπίου, στην κατάκτηση των κοινωνικών, του κοινωνικού μισθού και των κοινωνικών δικαιωμάτων που δεν υπήρχαν και βία καταπατήθηκαν στα χρόνια της κρίσης και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί Σπύρο Δανέλη? Γιατί ο καθένας μας έχει την δική του ιστορία στον μικρό μας τόπο, όπου γνωριζόμαστε όλοι. Η δική μου η σταθερή προσπάθεια μέσα στο χώρο και στις αρχές και στους κώδικες της ανανοητικής αριστεράς ήταν διαρκής. Οι απόψεις μου δεν ήταν πάντα πλειοψηφικές, αλλά δεν δίστασα ποτέ, μιλώντας την γλώσσα της αλήθειας, όσο και αν κόστιζε αυτή, να τις υποστηρίζω και να επιμένω. Και στα περισσότερα δύσκολα θέματα που είχα μια τολμηρή στάση, ξαναλέω, όχι δημοφιλή, νομίζω ότι ο χρόνος με δικαίωσε. Η κρίση των πολιτών λοιπόν είναι εκείνη που αισιοδοξώ ότι θα μου αναγνωρίσει μια σταθερή πορεία και μια χρησιμότητα σε αυτήν την προσπάθεια της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, μιας και είμαι από τα πρόσωπα που σηματοδοτούν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Κύριε Δανέλη, σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και να σας δούμε και στην επόμενη Βουλή με τον καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το κανάλι για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μας. Φίλοι και φίλες, άλλη μια βραδιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.